παραμένει στο τιμόνι της ΕΠΣΥ τα τελευταία 17 χρόνια και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς παράγοντες που έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια η Κρήτη. Ο κύριος Νίκος Τζόρτζογλου, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, πήρε για πρώτη φορά την απόφαση να ασχοληθεί με τα κοινά και την κεντρική πολιτική σκηνή και απόψε έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε εδώ στο δελτίο μας. Κύριε Τζόρτζογλου, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Λοιπόν, ο κόσμος σας γνωρίζει κυρίως ως αθλητικό παράγοντα και ως επιχειρηματία. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ξεκινώντας, πώς προέκυψε η ενασχόλησή σας με την πολιτική? Αν, όπως έχω πει πολλές φορές, πριν ένα χρόνο μου έβαζε κάποιο στοίχημα ότι θα ασχοληθώ με την πολιτική, θα έβαζα το στοίχημα με τη σιγουριά ότι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ μα ποτέ να ασχοληθώ με την πολιτική. Όμως, όπως λένε, δεν πρέπει να λες ποτέ, ποτέ. Είπα ναι στην πρόσκληση καταρχήν του γραμματέα του κόμματος, του Λευτέρου, του Αυγενάκη, τον οποίο και ευχαριστώ, και μετέπειτα του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Με έπεισαν ότι στο κομμάτι το δικό μου που δραστηριοποιούμε, στο κομμάτι δηλαδή του αθλητισμού, ως αθλητικός παράγοντας, η γνώση, η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, που είναι περίπου 30 χρόνια, μπορώ να προσφέρω στη χώρα μου, στον τόπο μου, με τη γνώση μου και με την εμπειρία μου στο κομμάτι αυτό, το οποίο, όπως γενικότερα η κατάσταση στην πατρίδα μας, δεν πάει καλά και ο αθλητισμός δεν πάει καλά. Έτσι αποδέχτηκα την πρόσκληση. Το είπατε αμέσως πλην σαφώς. Σας έχω ακούσει όμως να το δηλώνετε και ξεκάθαρα ότι στην αρχή είχατε πάρα πολλούς ενδυασμούς όταν σας έγινε η πρόταση. Τι σας φόβιζε? Στην αρχή είπα στην κυρία Βιεννάκη το Λευτέρι ότι είναι κάτι το οποίο γενικότερα δεν μου άρεσε. Δηλαδή το πάθος μου ήταν το ποδόσφαιρο, ήταν ο αθλητισμός, το γήπεδο, η νεολαία, τα μικρά παιδιά. Να προσπαθώ να παράξω αθλητισμό, πολιτισμό μέσα από τους αγωνιστικούς χώρους. Όμως επέμενε ο Λευτέρος Αυγενάκης, κάποιοι άνθρωποι της ΝΟΔΕ, και στη συνάντηση που είχαμε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, σε δύο συναντήσεις που είχαμε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, πίστηκα τελικά και είπα το ναι. Αυτή την προεκλογική περίοδο εξπρες, πώς τη βιώσατε? Γιατί είχατε πολύ λίγες μέρες στη διάθεσή σας για να επικοινωνήσετε τη σκέψη σας και το όραμά σας. Πράγματι ήταν πάρα πολύ μικρός ο χρόνος που θα μπορούσα εγώ να έρθω σε επαφή με τον κόσμο, με τους φορείς, με τις κοινωνικές ομάδες, είτε αγρότες ήταν, είτε εργάτες, είτε αθλητές. Ήταν πάρα πολύ μικρός ο χρόνος. Σε 17 μέρες έπρεπε να συζητήσω με όλο αυτόν τον κόσμο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήταν πολύ κουραστικό το ταξίδι, αλλά ήταν ένα όμορφο ταξίδι. Ένα ταξίδι συναρπαστικό, ένα ταξίδι το οποίο στην αρχή ήμουν έτσι λίγο, αισθανόμουν άβολα, αλλά πρέπει να πω ότι ήταν ένα ταξίδι το οποίο σήμερα που τελείωσε η προεκλογική εκστρατεία αυτή, μου αφήνει μια ικανοποίηση μεγάλη, και η ικανοποίηση αυτή οφείλεται περισσότερο στο γεγονός ότι εισέπραξα από τον κόσμο, από όλο τον κόσμο του Ηρακλείου, αγάπη. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Κυριακής, ανεξάρτητα αν αυτή η αγάπη μεταφραστεί σε ψήφο, για μένα το αποτέλεσμα βγήκε. Και θεωρώ ότι το έδρανο που λέγεται έδρανο αγάπης στον κόσμο του Ηρακλείου για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό, και ευχαριστώ τον κόσμο του Ηρακλείου που με αγκάλιασε, που με δέχθηκε πραγματικά με αγάπη και με εκτίμηση. Πέρα από την αγάπη, σας εξέφρασαν και παράπονα, σας εξέφρασαν προβληματισμούς. Τι είναι αυτό? Φυσικά. Που σας ζήτησαν λοιπόν? Ο κόσμος είναι πάρα πολύ προβληματισμένος. Ο κόσμος, μπορώ να πω, ότι είναι αγανακτισμένος. Ο κόσμος, ιδιαίτερα ο κόσμος της αγροτιάς, ο κόσμος της υπαίθρου, ο κόσμος της εργατιάς, είναι σε μια τραγική κατάσταση. Τους άκουσα πραγματικά με ευαισθησία, και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτός είναι τεράστια. Πηγαίνεις δηλαδή στον αγρότη, πηγαίνεις στο αμπέλι, πηγαίνεις στο λιόφυτο και βλέπεις τους ανθρώπους να είναι σε μια τραγική κατάσταση. Η κυβέρνηση δυστυχώς τους βλέπει περισσότερο σαν εχθρούς αλλά παρά σαν συνεργάτες. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα στρώματα, το ίδιο συμβαίνει με όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το ίδιο συμβαίνει με τον επιχειρηματία, το ίδιο συμβαίνει με τον τουριστικό επιχειρηματία. Τα άκουσα αυτά τα προβλήματα,
τα προβλήματα του πολυτέκνου, που τυχαίνει ως πολυτέκνος να έχω μια... Έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα αυτό, θα έρθουμε και σε αυτό. Από όσα μας λέτε, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ότι επιθυμείτε να μετουσιώσετε τη γνώση που έχετε πάνω στο δικό σας αντικείμενο, πάνω στο δικό σας πεδίο, αυτό του αθλητισμού, σε πολιτική. Επομένως, εάν σας τιμήσουν οι πολίτες με την ψήφο τους την επόμενη μέρα, ποια είναι η προτεραιότητά σας ή οι προτεραιότητές σας πάνω ακριβώς σε αυτό το κομμάτι? Στο κομμάτι του αθλητισμού, βασική προτεραιότητα είναι καταρχήν να αλλάξουμε τις νοοτροπίες, να αλλάξουμε τις φιλοσοφίες των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή για 15 χρόνια να είμαι ιδιοκτήτης σε μια ομάδα της πόλης, στον Εργοτέλη. Την οποία ανεβάσατε και στην Αλφα-Εθνική. Σωστά. Την οποία, ναι, ανέβασα στην Αλφα-Εθνική με τους συνεργάτες μου, με τον Γιώργο τον Σουλτάτο, με όλη αυτή την ομάδα που ήταν δίπλα μου. Αλλά αυτό που εγώ με κάνει να αισθάνομαι υπερήφανος δεν είναι ότι ο Εργοτέλης με ηγέτη και ιδιοκτήτη, τον Τζόρζογλου, ανέβηκε στην Αλφα-Εθνική. Για μένα πολύ πιο σημαντικό είναι δύο πράγματα. Είναι καταρχήν ότι μέσα από αυτή την ομάδα προσπαθήσαμε και περάσαμε ένα διαφορετικό μοντέλο αθλητισμού και ποδοσφαίρου. Δηλαδή, περάσαμε σε όλη την κοινωνία, την αθλητική της πόλης, της Κρήτης, αλλά και όλη την Ελλάδα, ότι το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο θα πρέπει να το βλέπουμε σαν κάτι διαφορετικό και όχι αυτό που είναι σήμερα. Δηλαδή, να πάμε στο γήπεδο για να βρίσουμε, να παίξουμε ξύλο, να παίξουμε μαχαιριές. Το καταφέραμε με τον Εργοτέλη και ο Εργοτέλης έγινε μια ομάδα δημοφιλής επειδή ακριβώς έβγαλε κάτι διαφορετικό. Έβγαλε αυτό που λέμε αθλητικό πολιτισμό. Φέραμε τη γυναίκα στο γήπεδο, φέραμε την οικογένεια στο γήπεδο, τα παιδιά. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που εγώ τουλάχιστον έκανα σαν παράγοντας και βεβαίως αυτό που με κάνει να αισθάνομαι υπερήφανος, πέρα, επαναλαμβάνω, από το γεγονός ότι με ηγέτη εμένα και τους συνεργάτες μου ο Εργοτέλης πέτυχε την άνοδο του Super League, είναι το πρότυπο αθλητικό κέντρο του Ηρακλείου, του Εργοτέλη, ένα γήπεδο δηλαδή το οποίο πριν κάποια χρόνια ήταν χώμα και το οποίο δεν μπορούσε να προσφέρει. Δηλαδή δεν είχε αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν τα παιδιά να προπονηθούν. Καταφέραμε με πολύ κόπο και με μεγάλη οικονομικές θυσίες και εμένα προσωπικά αλλά και των συνεργατών να κάνουμε το πρότυπο αθλητικό κέντρο, ένα από τα καλύτερα αθλητικά κέντρα στην Ελλάδα που σήμερα φιλοξενεί 800 παιδιά από 5 έως μεγάλους τέλος πάντων, παιδιά τα οποία εκεί μαθαίνουν το ποδόσφαιρο, μαθαίνουν την ευγενή άμυλα, μαθαίνουν το πώς είναι το ποδόσφαιρο. Τους καλλιεργείται σαν αθλητές αλλά και σαν προσωπικότητες. Αυτό είναι σπουδαίο πράγμα. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό είναι για μένα που με κάνει να νιώθω υπερήφανος και γι' αυτό όταν περνάω έξω από το γήπεδο του Εργοτέλη, όταν κατεβαίνω το δρόμο να πάω στη δουλειά μου και βλέπω τα μικρά παιδιά, 5, 6, 8 χρονών, να ανεβαίνουν το λόφο του Μαρτινέγκο, αισθάνομαι μια τεράστια ικανοποίηση που σε αυτό το χώρο σήμερα φιλοχρονούνται 800 παιδιά και είναι μακριά από άλλους τόπους ολέθρου και καταστροφής. Κύριε Τζόρτζογλου, αν σας ρωτούσε κανείς, μπορεί να επιτευχθεί εξυγίανση στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ή πρόκειται για όνειρα θερινής νυχτός, τι θα το απαντούσατε? Παρότι τα τρία τελευταία χρόνια υπήρξε μια προσπάθεια από κάποιους συναδέλφους παράγοντες να υπάρξει εξυγίανση και μιλάμε για εξυγίανση, εγώ είμαι απογοητευμένος. Αυτό που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα, αυτό που έχουμε στον αθλητισμό γενικότερα της Ελλάδος, δεν είναι εξυγίανση. Δεν μπορεί να λέμε ότι έχουμε εξυγίανση στον αθλητισμό όταν σε ένα τελικό παιχνίδι, σε ένα κύπελο, σε ένα τελικό κυπέλο Ελλάδος που αγωνίζονται δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδος, όπως είναι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, που έγινε πρόσφατα στο ΟΑΚΑ, στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας μας, ένα στάδιο 70.000 θέσεων, να μην μπορεί να γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Σε ένα τέτοιο λοιπόν γήπεδο, σε ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι που σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη είναι γιορτή, βρέθηκαν μόλις 1.000 φύλαθλοι, σε ένα στάδιο δηλαδή 70.000 θέσεων, μπήκαν 1.000 φύλαθλοι και είχαμε 3.000 αστυνομικούς. Αυτό για μένα είναι ντροπή, αυτό για μένα δεν είναι αθλητισμός και γι' αυτό οφείλεται σίγουρα η πολιτεία, σίγουρα η Ομοσπονδία και σίγουρα όλοι οι μεγάλοι παράγοντες που θα πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να καταλάβουμε ότι
η εξυγίανση δεν έρχεται με την αναδιάρθρωση των κατηγοριών, όπως λέει ο σημερινός υφυπουργός αθλητισμού, ο κ. Βασιλιάδης. Δεν έρχεται, το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός δεν φτιάχνει εάν αυξήσουμε τις ομάδες ή αν τις λιγοστέψουμε. Δεν είναι μετέθεση αναδιαρθρώση στο ποδόσφαιρο. Χρειάζεται περισσότερη αναδιάρθρωση, όπως έχω πει πολλές φορές, τα μυαλά των παραγόντων, τα μυαλά των πολιτικών, τα μυαλά των υφυπουργών που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Έτσι θα έχουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, έτσι θα έχουμε καλύτερο αθλητισμό. Λοιπόν, ερασιτεχνικά σωματεία, πώς θα ανοίξει η κάνουλα της χρηματοδότησης προκειμένου να δοθούν κίνητρα στα νέα παιδιά, στους νέους αθλητές, που είναι και το μέλλον μας? Δυστυχώς, και για να τα λέμε τα πράγματα όπως πρέπει να τα λέμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να μην τα ρίξουμε όλα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλες οι κυβερνήσεις τον ερασιτέχνη παράγοντα δεν τον έχουν δει με το μάτι που θα πρέπει να το δουν. Ιδιαίτερα όμως τα τελευταία 3-4 χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κάνει πράγματα τα οποία είναι σκάνδα. Δηλαδή, ας πούμε ότι εγώ ως πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που η ένωσή μου έχει 85 σωματεία, στα οποία αθλούνται, ψυχαγωγούνται 10.000 άνθρωποι, μικρά παιδιά, μεγάλοι αθλητές. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια, με αλλεπάλληλες επισκέψεις ή προκλήσεις ή επιστολές στον Υφυπουργό, παρακαλούμε ούτως ώστε αυτά τα μικρά παιδιά, αυτές οι δράσεις, οι αγωνιστικοί χώροι, να δοθούν κάποια ελάχιστα χρήματα, ούτως ώστε ο ερασιτέχνης παράγοντας να βοηθηθεί. Δυστυχώς, για τέσσερα χρόνια τον ερασιτέχνη παράγοντα δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ. Αντίθετα, αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση και είναι σκάνδαλο, ο Υφυπουργός μοίρασε 52 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια σε 7 ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Αυτό είναι σκάνδαλο, σε συνδυασμό που θα πρέπει να πω ότι σήμερα ο ίδιος Υφυπουργός και κάποιοι άλλοι διόρισαν σε φορείς ποδοσφαίρου, όπως είναι η Ομοσπονδία, ανθρώπους κομματικούς που αμείβονται με 7, με 8, με 10 και με 15.000 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει η νέα κυβέρνηση να δώσει σημασία στον ερασιτέχνη παράγοντα και όχι μόνο στον επαγγελματικό αθλητισμό. Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, γιατί ο χρόνος πιέζει, θέλω την τοποθέτησή σας σε ό,τι αφορά θέματα που αφορούν τους πολυτέκνους. Είστε κι εσείς ένας εξ αυτών, 4 παιδιά. Πράγματι, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ... μπορώ να πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κοινωνικό εθνικό πρόβλημα, το οποίο είναι το δημογραφικό. Και είναι το δημογραφικό πρόβλημα γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει σημασία στην πολυτεκνική οικογένεια. Πήγα και μίλησα με τους ανθρώπους των πολυτέκνων, επειδή είναι συνάδελφοί μου. Η κατάσταση είναι τραγική. Θεωρώ ότι η νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το πρόγραμμα που έχουμε και θα γίνει πράξη, με όλα αυτά τα κίνητρα που δίνουμε, με την αύξηση του αφορολόγητου για κάθε παιδί, που θα είναι 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, με τις 2.000 ευρώ που θα δίνουμε σε κάθε νέο παιδί, με τη βοήθεια στον εργαζόμενο γονέα, με την έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας και με πολλά άλλα κίνητρα, θα πρέπει η πολυτεχνική οικογένεια που πραγματικά ζει δύσκολες στιγμές, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο μια οικογένεια που έχει 5, 6, 7, 8, 10 στόματα να θρέψει, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Θα πρέπει να δοθεί, και είμαι σίγουρος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρόγραμμά μας δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό.